Τώρα θα περάσουμε στο τμήμα με τους μεγαλύτερους σκύλους, ναι, που είναι όλοι πάνω από 10 ετών, για να δούμε το επόμενο group. Αναγκαστικά πρέπει να είναι χωρισμένοι μεταξύ τους σκύλους, δεν γίνεται να είναι όλοι στο ίδιο group. Φαντάζεστε τι συμβαίνει σε έναν χώρο όπου υπάρχουν 450 σκύλοι. Μπορεί να μαλώσουν μεταξύ τους, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Τώρα βλέπουμε τους ηλικιωμένους σκύλους. Γεια σου, Μπένι. Ωραία, μπαίνοντας βλέπουμε τον Μπένι. And this guy? Άρτεμις. Αφροδίτη. Λίσα. Αφροδίτη. Αυτή η άσπρη με καφέ είναι η Αφροδίτη. Και μέσα έχουμε την Άννα. Η οποία έχει ένα διπλωμάτι. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Άννα. Η Άννα είναι σαν μπίγκλι. Εδώ αυτός ο χώρος έχει air condition, έχει κλιματισμό μέσα, γι' αυτό κάποια σκυλάκια μπαίνουν μέσα να δροσιστούν και ξαναβγαίνουν. Hey, hello, έχουμε κι άλλο ένα σκυλάκι. Εκεί έχουμε τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο είναι τεράστιος, πίνει νερό αυτή τη στιγμή. Είναι σαν γερμανικός πιεμενικός. Γεια σου, Μπρούνο! Hey, who's Ginger? Ginger? This is Ginger. Great. And this one? Γεια σου, Λίσα. 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 Και η Λίσα. 10 ετών ή μεγαλύτερη. Είναι λοιπόν η γυρεότερη εδώ που κάθεται σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ ωραίο το ότι έχουν και τον κλιματισμό αναμένο μόνιμα εκεί μέσα για να μπορούν να μπουν τα σκυλάκια να δροσιστούν, γιατί έχει κάνει πολύ ζέστη. Και είναι μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, ακούσαμε κιόλας ότι ενδεχομένως ετοιμάζεται να χτίσει μια πισίνα ο Τάκης για τους σκύλους. Αυτό θα είναι φανταστικό. Εγώ τον θυμάμαι από τότε που έμενε σε ένα κοντέινερ, ένα πάρα πολύ μικροσκοπικό χώρο. Είχε μέσα 50 σκυλιά και έξω είχε άλλα 350 σκυλιά. Δηλαδή, όλο αυτό άρχισε όταν ο Τάκης δούλευε παλιά σε μπαρ, σε μαγαζιά, νυχτερινά μαγαζιά. Άρχισε να φροντίζει κάποιους σκύλους. Στο τέλος του τελείωσαν όλα τα λεφτά. Ήταν έτοιμος να μην μπορεί να τη βγάλει οικονομικά. Όταν ήρθε ένας δημοσιογράφος, πήρε μια συνέντευξη και όλοι άρχισαν να του κάνουν δωρεές. Να κάνουν δωρεές στο καταφύγιο. Και έτσι μεγάλωσε. Έχτισε και ένα σπίτι. Πάλι γεμάτο σκυλιά είναι. Αλλά ναι, συνεχίζει το έργο του. Θα το δείξουμε και από μακριά μετά το σπίτι, γιατί βρίσκεται απέναντι από το χώρο που παρκάραμε. Και έτσι θα μπορέσουμε να σας δείξουμε λίγο παραπάνω και απ' έξω τον χώρο αργότερα. Αλλά φαίνεται και στην ιστοσελίδα του Τάκη, στο Facebook και στις άλλες πλατφόρμες. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, ανεβάζει καθημερινά υλικό. Τάκη Shelter, θα το αναρτήσουμε κιόλας φυσικά. Σε αυτή την ανάρτηση θα δείτε κάποιο σύνδεσμο. Θα βρείτε ένα σύνδεσμο που σας οδηγεί στη σελίδα του στο Facebook, στην ιστοσελίδα του. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει μια δωρεά. Μπορεί κάποιος, αν θέλει, να κάνει μια δωρεά μηνιαίος, να γίνει μηνιαίος συνδρομητής και να στηρίζει τα σκυλάκια τα οποία αυξάνονται διαρκώς σε αριθμό. Και αλλά μάλιστα. Ναι, μπορείτε να υιοθετήσετε κάποιο ζώο εφόσον το επιθυμείτε. Ψάχνετε να πάρετε ένα κατοικίδιο, γιατί όχι. Μπρούνο! Πήγε και τους χαιρέτησε όλους ξεχωριστά. Έναν. Ο κοινωνικότατος Μπρούνο. Αυτά τα σκυλιά είναι τα αγαπημένα μου που μοιάζουν έτσι με γερμανικά ποιμενικά. Εγώ πάντα ήθελα γερμανικό ποιμενικό και η Νίκη μου λέει: δεν θα πάρεις σκυλί που δεν είναι αδέσποτο, δεν θα αγοράσεις. Θα πάρουμε ένα το οποίο ήδη χρειάζεται σπίτι. Και είπα: εντάξει, αν βρούμε ένα γερμανικό. Εντάξει, βασικά, τέλος πάντων. Είπα. Εγώ θα πάρω. Ότι θα βρούμε ένα γερμανικό ποιμενικό. Να, σαν τον Μπρούνο. Μια χαρά. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς γερμανικό ποιμενικό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπρούνο. Γιατί όχι. Θες να γίνεις ονομάς, Μπρούνο. Πάμε μαζί για ταξίδια. Ναι, λέει. Αλλά δεν χωράει. Σήμερα τον βλέπω. Θα χρειαστούμε ένα. Πώς το λένε, ένα τροχόσπιτο. Εντάξει. Θα τον βάζουμε πάνω. Θα οδηγάει ο Μπρούνο. Γεια σου, ρε Μπρούνο. Δείτε εδώ, ένα μουσουδάκι. Τεράστιο μουσουδάκι. Εδώ που τα λέμε. Πόσο να τρώει την ημέρα ο Μπρούνο. Νάτιμο. Εδώ έχουμε την Αφροδίτη και παρατηρούμε ότι τα αυτάκια της έχουν κοπεί. Γιατί οι κυνηγοί εδώ συχνά πιστεύουν ότι αν κόψουν τα αυτιά του, σκύλο θα ακούει καλύτερα για να κυνηγάει. Ήταν κυνηγετικό σκυλί και τους κόβουν τα αυτιά. Δυστυχώς, βλέπουμε λοιπόν ότι τα αυτάκια έχουν κοπεί. Η Αφροδίτη είναι εδώ για αρκετό καιρό από ό,τι μας είπαν. Είναι ηλικιωμένη, αλλά ήδη είναι για χρόνια εδώ.